μου λέτε πώς γίνεται να συμβαίνουν όλα τα κουλά και τα στραβά μπροστά σου. Παιδιά, θέλει τύχη, παρατηρητικότητα και γρήγορα τα ανακλαστικά. Εδώ πέρα τώρα την μπουγάδα την έσαιρνε μάλλον από το Ελβενιζέλος και είχε φτάσει η κοπέλα Παλαιοφάλιρο. Και πήγαινε. Κοπέλα ήταν. Άμα το δεις στο story, μην το πλύνεις, καύτο το συγκεκριμένο ρούχο. Κοιτάξτε εδώ, ρε παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε πώς περνάνε απέναντι. Κοίτα πώς περνάνε απέναντι. Τα βόδια. Τα ζώα. Πώς γίνεται, ρε μαλάκες, να περνάνε μία ολόκληρη παραλιακή, τη δική μου την κατεύθυνση και τη μισή από την απέναντι, πηδώντας πάνω από την εισίδα και τους φοίνικες, χωρίς πεζοδιάβαση, χωρίς φανάρι. Στα μισά γυρίσανε πίσω, πανικόβλητοι, διάσπαρτοι, και λέω τώρα, αν έρχονταν ένας οδηγός και τους παρέσυρε. Και από τη Γλυφάδα βρισκόντουσαν στην Καβάλα, πετώντας σε κομμάτια. Κλείνεις το σπίτι και την οικογένεια του οδηγού, κλείνεις το δικό σου το σπίτι, θάβεις και τη μάνα σου και τον πατέρα σου μαζί, γιατί, για να πεις ότι βγήκες με τους άλλους 2-3 μαλάκες φίλους σου, να περάσουμε την παραλιακή να τη διασχίσουμε τρέχοντας. Πόσο ζώο μπορεί να είσαι, αν βλέπεις αυτό το story, πόσο μαλάκας μπορεί να είσαι, πες μου, πόσο μαλάκας μπορεί να είσαι. Εγώ έτυχε και τους είδα από πολύ μακριά και άνοιξα το βίντεο. Θα μπορούσα να μην τους είχα δει, να τους δω τελευταία στιγμή μπροστά μου και να κάνω μια στραβοτιμονιά και να φεύγα εγώ.